Αν δεν είχαμε ενταχθεί και αν δεν τα είχαμε σχεδιάσει, δεν θα γινόταν επί των ημερών σας. Θα κρυθείτε από ένα έργο που θα ξεκινήσετε τώρα να το εντάξετε και να το έχετε ολοκληρώσει και στο τέλος της πενταετίας, όχι τετραετίας όπως είπα. Ακόμα δεν ξεκινήσατε τίποτα δικό σας. Και κάθεστε και λέτε ότι ξεμπλοκάραμε. Τι ξεμπλοκάρατε, οι κυκλοφοριακές δερφνίες υπήρχαν στο Θερμαϊκό. Δεν υπήρχαν τις επανομής. Όχι δεν υπήρχαν. Δεν πήραν έγκριση. Γιατί δεν πήραν έγκριση, γιατί μας κατήγγειλε η αντιπολίτευση τώρα. Καταγγελία στην αποκεντρωμένη. Αλλά να μην τα ξεχνάει. Μαζί του ήταν. Ο σημερινός δήμαρχος ήταν μαζί με αυτόν που μας κατήγγειλε. Από εκεί εξελίχθηκε. Έτσι. Είπα ήταν μαζί του. Της δικής του παιδείας. Θα παρακαλούσα. Αν εγώ τώρα κάνω μια καταγγελία. Να μείνουμε στο θέμα. Επέτρεψα στην πρωτολογία να μην ξεφύγουμε τουλάχιστον. Κύριε Πρόεδρε, υπόθηκαν και πρέπει να απαντηθούν. Γι' αυτό είπα ότι επέτρεψα. Εγώ τα είπα αυτά τα πράγματα εν περιλήψη και βλέπετε ότι από την πλευρά του Δημάρχου υπάρχει μια άλλη προσέγγιση. Δεν μπορεί να μην πω εγώ ότι του μεσημερίου ο βιολογικός και το αποχετευτικό σύστημα ήταν σφραγισμένα με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και δεν μπορούσε να δημοπρατηθεί το έργο. Απεντάχθηκε. Δηλαδή τι θα κάνατε εσείς. Μπορούσατε να το κάνετε. Απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας το σταμάτησε. Το έργο. Και πότε απεντάχθηκε. Επί των ημερών σας. Αν ήμασταν εμείς διοίκηση, το έργο εκείνο θα γινόταν. Έτσι απαντάνε πολιτικά. Δεν είναι η ουσία. Εγώ την ξέρω. Αλλά πολιτικά έτσι απαντάνε. Αγία Τριάδα. Αγία Τριάδα. Πότε απεντάχθηκε. Επί των ημερών σας. Όχι, 31-12. Έτσι, 31-12. Εσύ αναλάβετε. Εγώ δεν τα τάθηκα. Έτσι αφήσατε. Μα δεν τα αφήσαμε. Θα σας πω τώρα πώς ήμουν εγώ. Ήσασταν στη διοίκηση εσείς κύριε Τζέκο, αντιδήμαρχος, όταν σχεδιάσετε το έργο της Αγίας Τριάδας μέσα στη θάλασσα. Μέσα στη θάλασσα το σχεδιάσατε το έργο. Αντιδήμαρχος ήσασταν. Μπορούσε να δημοπρατηθεί το έργο. Δημοπρατήθηκε επί των ημερών μας. Όταν πήγε να εφαρμοστεί όμως, πώς θα κάνεις έργο μέσα σε ξένο έδαφος. Δημοπρατήθηκε επί των ημερών μας. Να είμαστε, επειδή ζητήσατε το ρεαλισμό. Και εγώ είμαι ο ρεαλιστής. Και είμαι ο επαγγελματιστής. Είμαι ο άνθρωπος ο αποτελεσματικός. Δεν λέω λόγια. Είπατε επίσης ότι με λόγια ήρθα εδώ πριν από 2 χρόνια. Έτσι έγινε πράγματι και του υποσχέθηκε στους επανομήτες ότι ξαναθερμάθηκε το ενδιαφέρον του Δήμου Θερμαϊκού. Το περιέγραψα λίγο πριν. Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Απορώ πως δεν έχετε την αλληλογραφή. Και αφού δεν την έχετε, γιατί είναι και δημοσιευμένη στις εφημερίδες, θα κάνω μία ανάρτηση σήμερα να ξαναδείτε τις αποφάσεις. Να ξαναδείτε τι απάντησε το Υπουργείο και ποιος υπουργός συγκεκριμένα, γιατί υπουργός απάντησε. Δεν απάντησε ούτε Γενικός Γραμματέας ούτε οτιδήποτε άλλο. Να δείτε την πρόταση τη δική μας εδόσης και όσα είπατε μέχρι τώρα ότι κάνατε με το Υπουργείο και με το Υπερταμείο, βλέπετε, είναι σε προφορικές συζητήσεις.